Και λέει, τι σκοπό είχε η Χρυσή Αυγή? Ο Ιωακιμίδης λέει, θέλει να περάσει τη λογική ότι έχει δύναμη έξω από τους θεσμούς και τους κανόνες της πολιτείας. Θέλει να δείξει ότι οι μετανάστες πρέπει να φύγουν. Κλωτσιές, τους διώχνει κτλ. Και αναρωτιέται ο άνθρωπος, έτσι λύνονται τα προβλήματα. Δεν τόλμησαν, λέει ο Ιωακιμίδης, να τα βάλουν στο Δήμο με τα κόμματα. Δεν συγκρούεται, σημειώνει η Χρυσή Αυγή πολιτικά. Αυτή η διείσδυση της Χρυσής Αυγής σε χαμηλές ηλικίες, έχουν γίνει διάφορες μελέτες και όλα και τέτοια. Αυτό ακριβώς μας λέει ο άνθρωπος εδώ. Ο Πιτσιρικάς των 16-18 ετών νομίζει ότι και ο ίδιος μπορεί να τραμπουκίσει το μετανάστη και να το στείλει στο νοσοκομείο, εννοώντας ότι όλη αυτή η δράση ασίδωτη στους δρόμους, στις γειτονιές, νομιμοποιεί πράξεις βίας στα μάτια των νεωτέρων. Η Χρυσή Αυγή ρωτάει εισαγγελέας, εκπροσωπείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου? Και λέει ο Ακιμίδης όχι. Και εδώ τίθεται μια ερώτηση. Τίθεται η ερώτηση του ότι πώς η Χρυσή Αυγή λέει ότι έχει τέτοια επιρροή, ειδικά σε εκείνη την περιοχή, και πώς προσπαθούσε να δείξει ότι έχει τέτοια περιοχή χρησιμοποιώντας βία, παρελάβοντας τους δρόμους κτλ. Ενώ πρακτικά οι δημότες της περιοχής δεν την είχαν νομιμοποιήσει, δεν την είχαν επιλέξει να τους εκπροσωπήσει, έστω και ένα μικρό κομμάτι τους, να τους εκπροσωπήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τελικά. Λέει, μετά τη δολοφονία Φίσα, η οικονομική κατάσταση άλλαξε, συσχετίζοντας αυτό που είπε ο Ιωακιμίδης. Όχι, λέει, χειρότερα είναι. Τότε λέει, γιατί μειώθηκε το φαινόμενο, ούτως ή άλλως. Κλείσανε, λέει ο Ιωακιμίδης, τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στην περιοχή. Αυτό είναι αυτόματα ένα πράγμα το οποίο αποσυνδέεται από την ίδια την κρίση, με την έννοια του ότι. Και το ρωτάει ο Βρετός, η κρίση λοιπόν φταίει. Μπαίνουμε, φτάνουμε στο γραφείο του Μαράκη, έλειπο με Μαράκη, πρωτοκολλεί τη διαμαρτυρία. Αύγουστος 2012, όλα αυτά, πάμε να βγούμε, λέει, και κάποιος τρέχει κατά πάνω μας, αμενόμενος Σταύρος, βουτάει τον Κωνσταντίνο, αρχίζει να τον χτυπάει και να τον βρίζει. Τον λέει Πακιστάνο Λάγνο, να πας πίσω στο Πακιστάν να σε γαμάνει Πακιστανή. Δεν έχεις καμία θέση εδώ. Και ο Τζαβέντ Ασλάμ, ο πρόεδρος πακιστανικής κοινότητας, χτυπήθηκε επίσης. Μόλις έγινε το περιστατικό, εκεί παρεμβαίνουν οι αστυνομικοί. Μιλάμε τώρα για το προάβλιο της Βουλής, έτσι. Έχει σημασία να το αναλογιστούμε λίγο αυτό. Παρεμβαίνουν οι αστυνομικοί, ήταν 3-4 λέει τριγύρω, οι οποίοι έβλεπαν και δεν παρενέβαιναν. Δεν το ξέραμε τότε, λέει, ακόμα τον κύριο Κουκούτσι. Γιατί όλα αυτά έχουν γίνει με τον Κουκούτσι. Η παράσταση δεν δόθηκε. Ήρθαν και τα ΜΑΤ, λέει, να καθαρίσουν το χώρο. Φύγαν οι ηθοποιοί από την πίσω πόρτα. Εδώ έχω να σημειώσω κάτι, γιατί αυτό είναι μια πληροφορία δική μας. Από την ίδια πίσω πόρτα από την οποία προσπάθησαν να μπουν οι Χρυσαυγίτες εκείνες τις μέρες, και μόλις μετά από το κατέβασμα της παράστασης Corpus Christi για ένα χρονικό διάστημα το χιτήριο έκλεισε, μπήκαν οι Χρυσαυγίτες μέσα και βάψανε όλο το χώρο, τον γεμίσαν με σβάστικες και στοχάδια. Μου κάνει εντύπωση, λέει, θα σας το πω, ασχοληθήκατε πολύ με όλα αυτά, έγιναν ψηφίσματα, καταγγελίες κτλ. Πού έφτασε κατά αποτέλεσμα όλο αυτό, πού φτάσαν όλα αυτά, ποιο ήταν το αποτέλεσμά τους? Και λέει Κατριβάνου, ασυλία. Πραγματικά ασυλία, όπως έχουν πει και άλλοι μάρτυρες μέχρι τώρα. Είχαμε τόσες καταγγελίες, λέει, τότε και δεν γινόταν τίποτα. Ο κύριος Δένδιας είχε δικογραφίες στο Σιρτάρι, πόσες φορές το έχουμε πει αυτό, πόσες φορές το έχουμε καταγράψει, και δεν έκανε τίποτα. Άλλο πράγμα στο οποίο αναφέρεται είναι και το τότε ρεπορτάζ της ΕΦΣΥΝ για τα σπίτια όπου πήγαιναν και τα μαρκάριζαν, μας θυμίζει άλλες εποχές και είναι λίγο ανατριχιαστικό, με σβάστηκες και στοχάδια όπως βλέπουμε στις φωτογραφίες. Η Χρυσή Αυγή, λέει, εντόπιζε τα διαμερίσματα αυτά, έβαφαν αγγυλωτούς σταυρούς απ' έξω και μετά τους επιτίθεντο. Τι θεωρείτε ότι ανέκοψε τη δράση της Χρυσής Αυγής που αναφέρατε και λέει ότι δεν έχουμε αντίστοιχη δράση πια, είναι κατηγορούμενοι, θέλουν να αθωωθούν και εγώ το ίδιο θα έκανα αν ήμουν κατηγορούμενοι. Βαθμό δεν πάνε στο κηλικείο της Βουλής. Υπήρχε έλεγχος, λέει, ακόμα και για αυτό το πράγμα. Δεν κάθονταν στα τραπέζια, έπαιρναν τα φαγητά και πήγαιναν στα γραφεία τους. Έτσι. Δείχνει όμως, όπως μας λέει η μάρτυρας, η υποπτία ακόμα και γι' αυτό αν θα φάνε ή όχι με τους άλλους στον κοινό χώρο. Θεωρεί η μάρτυρας λοιπόν ότι αυτό είναι ένα παράδειγμα ιεραρχίας και θεωρεί ότι για όλα αυτά υπάρχουν εντολές από το μικρότερο, το αν θα πάνε στο εντευκτήριο της Βουλής ή μέχρι το μεγαλύτερο που είναι μια δράση, ο σχεδιασμός μιας επίθεσης και τα λοιπά. Νομίζω, λέει η Κατριβάνου, ότι από τη μία θέλουν να δείχνουν το πρόσωπο του Τσαμπουκά και να απευθυνθούν στο ακροατήριό τους και από την άλλη να μην φανούν υπέτειοι για πράγματα που κατηγορούνται. Όλα αυτά που κατατίθενται έχουν ένα άρωμα υποκόσμου. Μιλάει για βρισχές και τις στιγμές που είχε το λόγο στην Ολομέλεια της Βουλής. Έτσι, δηλαδή,
Φανταστείτε το λίγο, είναι μια γυναίκα, βουλευτής, μιλάει στη Βουλή και τα λοιπά και από ένα σημείο των εδράνων ακούγονται από κάτω βρώμα, πουτάνα και λοιπά. Το περιεχόμενο, λέει ο Τσάγκας, ήταν «Ελάτε να πάμε να σκοτώσουμε» το μήνυμα που πήρε ο Ρουπακιάς. Πώς το συνδέεται με τη δολοφονία? Ότι παιδί μου δεν ξέρει το περιεχόμενο, οπότε πώς το συνδέει με τη τηλεφωνία Σόνι Κεντέ? Και η Κατριβάνο απαντάει. Όταν σου στέλνει μήνυμα 11 η ώρα το βράδυ, να συγκεντρωθούν στην τοπική σε σύντομο χρόνο, να θυμίσω ότι το μήνυμα έλεγε μακρινούς δεν θα δεχτούμε, λόγω του χρόνου που θα έπρεπε να ξοδέψουν για να διανύσουν την απόσταση και ήθελαν να, επιχειρησιακά αυτή η ταχύτητά του να είναι γρήγορη για να φτάσουν στο κοράλι και να γίνουν όλα όσα έγιναν. Παίρνουν λέει τα δίκυκλα, πηγαίνουν και έχουμε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Δεν είναι τυχαίο.